Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη βιντεάρα μας και εδώ θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη ανακοίνωση που έκανε το Fortnite τα τελευταία χρόνια και κάτι που πρόκειται να αλλάξει όλο το παιχνίδι και έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Άρα μην πάτε πουθενά, κάντε ένα like, κάντε μια γραφούλα καινούργη. Βλέπετε και εδώ item shop της ημέρας της αγρήγορα. Πρώτος ο John Cena επέστρεψαν μετά οι skiers και έχουμε και διάφορα άλλα feature, daily tabs, πάρα πολλά bundles, τα St. Patrick's Day skins. Γενικά γίνεται ένας χαμός εδώ στο item shop και εννοείται αν πάρετε οτιδήποτε από όλα αυτά τα τέλεια skins, μην ξεχάσετε πρώτα να βάλετε και ένα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop. Θα το εκτιμούσα full και μπαίνετε και σε όλα τα giveaways που κάνουμε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το βίντεο και το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε είναι ένα μικρό hotfix update που έκανε το Fortnite προχθές, το οποίο έκανε κάποιες μικρές αλλαγές στο παιχνίδι. Απλά θα τις περάσω έτσι στα γρήγορα. Το πρώτο είναι weapon improvements, βελτίωσαν κάποια όπλα και τώρα το combat shotgun κάνει πιο πολύ damage. Θετική αλλαγή, το combat shotgun ήταν λίγο αδύναμο. Μετά τον Dragon Breath Sniper αύξησαν το πόσο γρήγορα ρίχνει τις σφαίρες, το rate of fire. Και επίσης έφτιαξαν ένα θέμα με το καινούριο μας assault rifle, το Havoc, που είχε aimbot όταν έκανες slide. Και έχουμε και μια δεύτερη σελίδα από hotfixes που έχουν να κάνουν με augments. Έφτιαξαν το medium ammo amp, τώρα δίνει πιο μικρή γεμιστήρα στα medium ammo weapons. Και επίσης έφτιαξαν και το munitions slide, δίνει λίγο πιο λίγα άμμο όταν κάνει slide. Και επίσης το chuck gunner, το augment, είχε ένα πρόβλημα που έκανε recharge πιο γλυκόρα το chuck cannon. Γενικά έκαναν balance κάποια augments και αυτό ήταν το μικρό μας hotfix update. Όχι κάτι το σημαντικό, απλά το ανάφερα έτσι σαν εισαγωγή για το κύριο μας θέμα, το οποίο μάγκες όπως είπα και στο intro είναι ίσως η μεγαλύτερη ανακοίνωση που έκανε ποτέ το Fortnite, γιατί πραγματικά από εβδομάδας αλλάζει όλο το παιχνίδι και θα σέλω έτοιμους. Και αυτή η ανακοίνωση είναι η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Creative 2 και το Unreal Editor στο Fortnite. Μας το έβαλε εδώ η Epic Games στο Twitter και λέει ότι το Unreal Editor, το Creative 2, έρχεται στο Fortnite 22 του Μάρτη. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε το Unreal Editor στο Fortnite. Και μαζί με αυτόν θα έχουμε εννοείται και το update μας μία μέρα πριν την Τρίτη, άρα θα έχουμε πολλές πληροφορίες μία μέρα πριν το release κιόλας. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς ξέρουμε για αυτόν το Unreal Editor στο Fortnite. Γενικά τι πληροφορίες έχουμε για το Creative 2. Μας λέει εδώ να το κάνουμε wishlist στο Epic Games Store, άρα είναι ξεχωριστό download και θα είναι μόνο για το PC προς το παρόν. Άρα δεν θα είναι μέσω του Fortnite το Unreal Editor, θα είναι ένα νέο ξεχωριστό πρόγραμμα που επικοινωνεί όμως με το Fortnite. Και εδώ μπορείτε να δείτε, είναι δωρεάν εννοείται το πρόγραμμα συμπληρωματικό του Fortnite και μας λέει εδώ κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει. Είναι ένα νέο PC application που κάνεις design, develop και publish παιχνίδια και εμπειρίες λέει μέσα στο Fortnite. Και έχει όλα τα tools του Unreal Engine 5, που είναι το engine που γίνονται τα πλήστα παιχνίδια για το PlayStation 5, το Xbox One, το PC αυτή τη στιγμή. Και έχουμε εδώ διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Custom Asset Import, άρα μπορούμε να βάζουμε ό,τι θέλουμε μες στο Unreal Editor που φτιάξαμε εμείς. Όπως ας πούμε δικές μας μουσικές, δικά μας video, animations, όλα αυτά. Μετά έχει modeling, άρα μπορείς να φτιάξεις δικούς σου χαρακτήρες, δικά σου πράγματα από το μηδέν, διάφορα materials, υλικά δηλαδή να φτιάξεις τον κόσμο σου, VFX, διάφορα εφέ ας πούμε, έχει sequencers και control rigs που μπορείς να φτιάξεις events ή να δημιουργήσεις διάφορες σκηνές μέσα σε ένα creative map. Και κλείνει λέγοντας ότι θα έχουμε στα χέρια μας μια ολοκένουργια τεράστια εμπειρία την οποία θα μπορούμε να φέρουμε στο Fortnite για να απολαύσουν τους χάρτες μας πάρα πολλά εκατομμύρια παίχτες. Και επίσης μετά λέει ότι θα δουλεύει ταυτόχρονα side by side
με το existing Fortnite Creative και ότι οι κονσόλες και PC θα μπορούν να δουλεύουν πάνω σε ένα map ταυτόχρονα. Δηλαδή στο PC μπορεί να έχετε κάποιον που δουλεύει στο Unreal Editor και κάνει ας πούμε τα δύσκολα πράγματα και στο PlayStation στον ίδιο χάρτη να έχετε κάποιον που κάνει τα απλά πράγματα ή να δοκιμάζει τις αλλαγές. Που αυτόν είναι insane και όλα αυτά θα γίνονται real time ταυτόχρονα. Επίσης θα έχει μέσα και τη γλώσσα προγραμματισμού τη Verse που δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες της, αλλά και αυτό λέει έχει powerful customization capabilities, άρα θα μπορεί να τροποποιεί πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν ήδη φαντάζομαι. Και αυτά, μάγκες μου, είναι οι επίσημες πληροφορίες για το Unreal Editor. Έχουμε και την πρώτη μας εικόνα μέσα από το πρόγραμμα που έδωσε η Epic, που λέει εδώ Launch Session. Και αν θυμάστε καλά, που έδειχνα και τόση ώρα στην οθόνη, είχαμε και leaked footage πώς είναι εντός του προγράμματος. Μη φανταστείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι σαν το Creative, τόσο απλό. Δηλαδή, θα χρειαστεί κάποιον καιρό να το μάθουμε. Θα είναι κάτι σαν το Blender ή το Unreal Engine Editor το κανονικό, όσοι ασχοληθήκατε με αυτά τα προγράμματα. Θα θέλει πολλή δουλειά για να φτιάξεις κάτι πολύ καλό, αλλά οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Μπορείς να φτιάξεις κυριολεκτικά έναν καινούριο παιχνίδι από το μηδέν, όχι απλά creative maps. Και για να καταλάβετε πόσος χαμός γίνεται αυτό το πράγμα, ήδη όλοι οι μεγάλοι creators και ομάδες που έφτιαχναν creative maps ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα φτιάξουν το OG Battle Royale, το πρώτο Fortnite, το Chapter 1, όλων το χάρτη. Ήδη τον έχουν imported, λέει, το χάρτη και τον δουλεύουν έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να είναι released. Και μας το είπε και το Atlas Creative με trailer κιόλας. Ο ίδιος ο CypherPK λέει ότι θα φτιάξει έναν OG Fortnite, το οποίο θα το ξεκινήσει από το 0, από τη Season 1 και θα το φτιάχνει μετά με τον κόσμο. Θα γίνει ένας χαμός, ειδικά τώρα που το Creative πήγαινε στα 100 άτομα με το Unreal Editor που φτιάχνεις το Fortnite από το 0 όπως το θέλεις. Πραγματικά, μάγκες, ανατέλει μία νέα εποχή για το παιχνίδι και θα προσπαθήσω και εγώ να μάθω το Unreal Editor. Πιστεύω δεν θα έχω κάποιο θέμα, αν έχω κάποια επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και να φτιάξουμε και εμείς κάτι της. Παρόλο που ελπίζω, και αυτή είναι και η ανησυχία του community, να μην καταλήξουν όλοι να φτιάξουν απλά το OG Chapter 1 map, ελπίζω να δούμε λίγη εφευρετικότητα, ας πούμε, από το community. Θέλουμε, εννοείται, το OG Chapter 1 map να το κάνει κάποιος πάρα πολύ καλά για να μπορούμε να κάνουμε και customs ή να παίζουμε όλοι μαζί εκεί, αλλά να δούμε και νέες εμπειρίες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του Creative 2 και δια διάφορα άλλα πράγματα. Και όλα αυτά έρχονται, μάγκες μου, είπαμε, την επόμενη Τετάρτη. Άρα ετοιμαστείτε, ξεχάστε το παλιό Fortnite, έχει ζωή ακόμα 4-5 μέρες και μετά μπαίνουμε επιτέλους στη νέα εποχή του Creative 2, που δεν πιστεύω να ξαναπαίξει ποτέ κανείς κανονικό Battle Royale mode της Epic Games, γιατί θα υπάρχουν τόσο ενδιαφέρον πράγματα να κάνεις που το παιχνίδι θα μεταφερθεί όλων, πιστεύω, στο Unreal Editor και στο Creative 2. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μας. Αν έχουμε παραπάνω πληροφορίες θα σας ενημερώσω αμέσως. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφούλα και να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, γιατί στηρίζετε άπειρα έτσι. Και εμείς θα τα πούμε αύριο με νέα βιντεάκια, νέες πληροφορίες, άρα μείνετε συντονισμένοι.